διαβάσετε κάποιες αλήθειες σε αυτό το νομοσχέδιο που πήρε και πολλές προσωπικές επιχειρήσεις από τα οποία που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή. Το νομοσχέδιο πήρε το μάτι. Εικάζει ότι θέλει να πατάξει τη φορά διαφυγή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι που δεν τους έχει σκεφτεί κανείς. Δεν έχει σκεφτεί πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν ή θα γίνουν μαζικές απολύσεις όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας αναγκάζεται να πληρώνει παραπάνω γιατί έχει μισθοδοσία. Γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να έχει αφορολόγητο όταν την ίδια στιγμή ο μισθωτός μπορεί να έχει. Ο επαγγελματίας δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά. Έχει ποτέ άραγε εργαστεί κάποιος από αυτούς που σχεδίασαν αυτό το νομοσχέδιο σε ελεύθερο επάγγελμα να δει τα έξοδα που υπάρχουν και κάποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχει τα ίδια έσοδα κάθε χρόνο. Το να λέει τον ο υπουργός ότι όλοι οι επαγγελματίες είναι κλέφτες χωρίς καμία απόδειξη είναι ένα επιχείρημα έολο και επισή και ποινικές κυρώσεις. Όταν μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τζίρο 2,5 εκατομμύρια και μηταμινά έσοδα, το νομοσχέδιο κυνηγάει αυτούς που έχουν τζίρο 30-50 χιλιάδες, δηλώνουν 5 χιλιάδες. Αναλογικά δεν βγαίνουν, αλλά αν βάλετε κάτω ενέργεια, τηλέφωνο, ενίκεια, μισθοδοσία, εύκα, διάφορα έξοδα που χρειάζονται για μια λειτουργία της επιχείρησης, όσα νομίζετε ότι μένουν, το πρόβλημα με τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες δεν έχει να κάνει με την καταβολή της φοροδιαφυγής. Αυτή πρέπει να καταπολεμάται και μάλιστα συστηματικά. Αλλιώς κάποια στιγμή θα το κλείσουμε το μαγαζί. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα οριζόντια μέτρα που πήρουν επί δικαίων και αδίκων, απλώς για να είναι εντάξει τα νούμερα. Να γνωρίζουν οι κυβερνώντες ότι η κοινωνία είναι δύσπιστη απέναντι σε κάθε αύξηση της φορολόγησης για τρεις λόγους. Η χαμηλή ανταποδοτικότητα των φόρων, οι διαχρονικές σπατάλες του δημοσίου, η επιλεκτική ευαισθησία του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος διαθέτει άπλετο χρόνο και κόπο να κυνηγάει ψιλικατζίδες, πουγατσατζίδες, νεαρούς γιατρούς και δικηγόρους, που ούτως ή άλλως διαθέτουν όλο το εισόδημά τους στην εσωτερική αγορά, ενώ ταυτόχρονα δυνατεί να στριμώξει τη χοντρή φοροδιαφυγή που κυκλοφορία προκάλλει τα παντού.